τραγουδιστή. Πάμε στον Νίκο Μακρόπουλο. Εμφανίζεται στο Εστέρι με τον Κώστα Καραφώτη και τον συναντήσαμε και έχει μία πρόταση για σένα, Μαρία. Οπα. Οπα. Ναι, για να δούμε. Για να δούμε. Νέο μαγαζί Εστέτ, βέβαια γνώριμα άλλη μεριά για σένα. Το Εστέτ σηματοδοτεί μια καινούργια εποχή. Νίκος, έχει μπερδέψει κάποιος θαυμαστής, κάποια θαυμάστια στον δρόμο με κάποιον άλλο καλλιτέχνη? Πολλές φορές μας μπερδεύουν όλους. Όλοι την έχουμε πληρώσει έτσι. Τι να κάνουμε. Συμβαίνουν αυτά. Θέλω να μου πεις αν έχουν γράψει ποτέ λάθος το όνομά σου. Αντί για Μακρόπουλος να το γράψουν Μαρκόπουλος. Είναι το συνηθισμένο λάθος αυτό. Δεν είναι κάτι το οποίο, αν κάποια στιγμή, συνήθως έτσι γίνεται. Ακόμη και στο σχολείο σε μπερδεύανε? Όχι μέσα στο σχολείο. Μάλιστα, ήρθε και ένας πιτσιρικάς πρόσφατα και μου είπε ότι μεγάλωσε με τα τραγούδια μου και του αρέσουν πολύ τα παραπονεμένα λόγια που έχω γράψει. Ευχαριστώ. Βέβαια, τι να πω. Τηλεόραση, Νίκο, θα έκανες? Σου έχουν κάνει προτάσεις, θεωρώ. Με τη Μαρία Μπακοδήμου μόνο. Και εγώ, Νίκο μου, μόνο με σένα. Να τα. Τι, εντάξει, ρε παιδιά. Όχι, ναι. Τον θαυμάζω τον Νίκο, μου αρέσει. Ναι. Απλώς τώρα ο τηλεόραση θα έκανε τώρα τι ερώτηση είναι αυτή, δεν ξέρω. Υπάρχει... Γιατί δεν υπάρχουν τόσα show, talent show. Ναι, κριτής θα μπορούσε να είναι. Όλοι θα έκαναν τηλεόραση. Δεν υπάρχει Έλληνας που να μην μπορεί να κάνει τηλεόραση. Όχι, δεν υπάρχει. Δεν συμφωνώ μαζί σου. Εσείς να μην θέλει μπορεί να μην υπάρχει Έλληνα. Να μην θέλει, εντάξει. Που να μπορεί να το μπορεί και το θέλει. Να μην μπορεί, πάντως δεν υπάρχει. Εγώ νομίζω ότι όλοι. Εσύ νομίζω ότι όλοι οι Έλληνες μπορούν. Γιατί όλοι έχουν περάσει περίπου. Άμα το βάλεις κάτω λίγο και τα υπολογίσεις, δεν έχει μείνει. Μόνο εμείς μπορούμε εδώ. Αυτό είναι αλήθεια. Και έκλεισε μετά. Οι πέντε και τα μπει ο Ισίδωρος. Σφραγίστηκε.